Και βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι εδώ υπάρχει και ένα άλλο σκάνδαλο. Εν τη γενέση του, που είναι πιο η προσπάθεια να πείσουν του επιχειρηματίε του τουρισμού να ανοίξουν τα ξενοδοχεία του και τι επιχειρήσει του. Εγώ του λέω, όπω είχα πει τότε στην Κύπρο, θα χάσουν τα λεφτά του οι Κύπροι. Όπω είχα πει και νωρίτερα, θα μπει το, και το, το, το μνημόνιο με τον τρόπο που. Το λέω, αυτό γίνεται για δύο λόγου. Πρώτον, θα χρειαστούν δάνεια, γι' αυτό έχουν βγει τράπεζε και, και, κάνουν αυτή τη στιγμή διαφημίσει ότι εμείς εδώ είμαστε εμεί, ελάτε πάρτε. Είναι συμπαιγνία. Κοινό συνωμοσία. Δεν ξέρω πώ λέγεται στα ελληνικά. Είναι το αυτό, που το λένε. προέρχεται από την, από την, ποινική νομοθεσία των Αμερικανών η σύνομο, συνωμοσία. Δεν ξέρω αν υπάρχει στο, στο, ελληνικό ποινικό δίκαιο. Λοιπόν, ποια συνωμοσία είναι ανάμεσα στι τράπεζε και στι κυβερνήσει να ανοίξουν οι επιχειρηματίε, ιδιαίτερα οι μικρόμεσα επιχειρηματίε, λοιπόν, να χρεοκοπήσουν μέχρι εκεί που δεν φτάνει. Και να χάσουν τα το ξενοδοχεία του. Να χάσουν τα πάντα, αλλά εν τω το, το καλοκαίρι να μην βρεθεί ο κόσμο αυτό που δουλεύει στον τουρισμό. Να βρεθεί ω δίθεν απασχολούμενο. Να κλείσει την τρύπα τη ενεργεια. Έτσι, μάλιστα. και να μην εμφανιστεί στην ανεργία, όπου θα, θα είναι αναγκασμένη και η κυβέρνηση να του δώσει επιδότηση. Γιατί αυτό είναι εποχικά επασχολούμενο. Υπάρχει... Άρα είναι κλειστά, άρα παίρνει. Καταλάβες. Άραστε. Λοιπόν, πε να δω το παιχνίδι. Γι' αυτό είναι ο κύριο Λούλη, γενικό γραμματέα του, του, τουρισμού, ώστε να ε, διευθετήσει τα επιχειρηματικά συμφέροντα που θέλουν να πάρουν τα μερίδια αγορά στο ελληνικό τουρισμό. Να του καταστρέψουν όλου και μετά μπειρ παρά θα τα αγοράσουν. Είτε αυτοί που θέλουν να ξεπλύνουν χρήμα, έτσι. Είτε αυτοί που θέλουν να πάρουν τα μερίδια προ όφελο κάποιων άλλων. Για παράδειγμα, Τούρκοι επιχειρηματίε είναι στην πρώτη γραμμή για αυτή την ιστορία. Ειδικά στα νησιά. Έτσι. Αυτό το πράγμα. Μην τολμήσει κανένα. Όλοι οι Τούροπεροι μην ακούνε τι ανοησίε που βγαίνουν κάτι καθηγητάδε και βγαίνουν εκεί πέρα. Στον τον κύριο Ψαλιδόπουλο άκουσα εγώ. Κράτη, είναι υποτίθεται ότι είναι καθηγητή οικονομική ιστορία. Όχι ποτέ Είναι. Έτσι? Είναι από αυτού του καθηγητέ που είναι καθηγητέ ανέχθου χαρτοφυλακίου, δηλαδή χωρί σοβαρή yeah. επιστημονική δουλειά. Η απολογητική του κερατά. Έχει μετατρέψει την απολογητική σε επιστήμη. Λοιπόν, ε, εδιαφ... όπω ο Μέγκελε, την ιατρική του σε επιστήμη. Πολλοί καθηγητέ έχουν αναγορεύσει τα έσπαση θρησκεία. Λοιπόν, καλά, αυτό είναι πτέσμα προ τα απολογητικέ. Ναι, ναι, ναι. Και τι είπε αυτό ο αμήμητο άνθρωπο. Τον βγάλανε στην κρατική τηλεόραση και είπε το εξή. Λέει: Θα έχουμε, λέει, άνοδο του τουρισμού ή θα Άναι πάρουμε εδώ. ένα μερίδιο. Ναι, θα πάρουμε ένα μερίδιο. Θα έχουμε, λέει, κάποιο τουρισμό, θα τουρισμό Ναι, θα έχουμε. Διότι, λέει, αυτή την εποχή θα κυριαρχήσει ο διπορικό τουρισμό. Δηλαδή, πρόσεξε να δει. Μπορεί η Μέρκελ να λέει στον γερμανό τουρίστα, φίλε μου, θα μείνει εδώ. Και να τον, να τον επιδοτεί να μείνει εδώ. Να πάει στη Βόρεια Θάλασσα, να πάει στα θέρετα τη Γερμανία. Για ευνόητου λόγου, όχι για τον κορονοϊό. Ενσύσει τη δική τη οικονομία. Στο αδερμό, στο μαύρο δάσο. Αλλά ο Γερμανό, θα αφήσει αυτό το πράγμα, θα πάρει το αυτοκίνητό του και θα κατέβει με το αυτοκίνητό του στην Ελλάδα. Ακόμη και αν είσαι τόσο ηλίθιος όσο ένας καθηγητής οικονομικής ιστορίας, ώστε να πιστεύεις ότι μπορούν να συμβούν αυτά. Πόσο μερίδιο είναι αυτό της αγοράς που μπορεί να καλύψει. Πόσο. Όταν οι τρεις μεγάλοι του operator έχουν ακυρώσει τα πάντα yeah. για την Ελλάδα. Όχι μόνο για την Ελλάδα. Για όλο τον κόσμο. Για ναι, όλο τον κόσμο. Ναι, δεν Συζητάνε σήμε, αυτή τη στιγμή του operator που έχουν το 80-90% τη αγορά. Λοιπόν. Ε, είναι Τού βασικό ο πρώτο μεγάλο. Αυτή συζητάει μόνο για το 21. Ό,τι είχε το 20 το έχει ακυρώσει. Το έχει ακυρώσει. Πέστε μου, πες μου εσύ τώρα. Αλλά του βγάζουν όλου και μάλιστα βγάζουν και στη Γαλλική Δική κάτι ε, τύπους που ανακαινίζουν τις ότι ε, ε, πώς το λένε κάτι μπαράκια που έχουν και τα λοιπά και τι ωραία που είμαστε <σοφίλω> εδώ καλά οι άνθρωποι είναι στο ή ξεπλένουν χρήμα Σωστό. ναρκωτικά Σωστό. και ιστορίες Σωστό. Έτσι. <σοφίλω> αλλιώς επιχειρηματία σήμερα να ανακαινίζει και να... Ή, πρέπει να είναι ηλίθιος. είναι ηλίθιος ή κάτι άλλο κρύβεται. Ή... Έχετε δίκιο. δεν υπάρχει άλλο. δεν υπάρχει άλλο. Λοιπόν, όπου δείτε ανακαίνιση, να ξέρετε, ή πρόκειται για διαπλεκόμενο που έχει χρήμα ή δεν ή ξεπλένει χρήμα, είναι πατέρα ηλίθιο ο άνθρωπο. Έτσι. Λοιπόν, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να μην ανοίξει ή να ανοίξει κάτι πολύ περιορισμένη δραστηριότητα, ώστε να έχει τα λιγότερα δυνατά λειτουργικά έξοδα. Για να μην χρειαστεί να δανειστεί και βεβαίω να μην μπει μέσα. Γιατί έτσι και μπει μέσα, συσσωρευμένα με όλα τα υπόλοιπα, καταλαβαίνουμε ότι το, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα του έρθει κάποιο, κυρίω, και θα του πει: ξέρετε, αυτό μου ανήκει. Και θα το Έτσι. Αυτό το πράγμα πάνε να κάνουμε τώρα.